Εδώ είμαστε ξανά, κυρίες και κύριοι, και πάμε και στον χώρο του αθλητισμού, στον χώρο του ποδοσφαίρου, στον Πανηλιακό, στο μεγάλο Πανηλιακό που επιστρέφει μετά από απουσία κάποιων χρόνων στις εθνικές κατηγορίες, συγκεκριμένα στη γάμα εθνική. Ο Πανηλιακός που χθες πέτυχε μια μεγάλη νίκη στο Τραγανό επιστοπικής νίκης με 3-0, μια νίκη που του έδωσε το εισιτήριο για την γάμα εθνική κατηγορία, κάτι που βεβαίως άξιζε με την όλη του παρουσία στο πρωτάθλημα που είχε προηγηθεί. Εμείς έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στην ΟΡΤ τον πρωτομάστορα, τον αρχιτέκτονα αυτής της επιτυχίας, τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Σπύρο Αντωνόπουλο. Κύριε Αντωνόπουλε, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Συγχαρητήρια. Καλή συνέχεια. Γιατί πραγματικά ο Πανηλιακός πρέπει να επιστρέψει και επιστρέφει στις εθνικές κατηγορίες, εκεί δηλαδή που του αξίζει βάσει της ιστορίας του, αλλά και βάσει της φετινής του έτσι παρουσίας στο πρωτάθλημα. Ευχαριστούμε πολύ καταρχήν για τα ευχαριστήρια. Είναι πολύ σημαντικό που η ομάδα επανήλθε φέτος μετά από 2 χρόνια απουσίας στα γήπεδα. Έγινε μια μεγάλη συλλογική προσπάθεια από πολλούς ανθρώπους για να επιτευχθεί ο βασικός στόχος που ήταν η ομάδα να βρεθεί σε εθνικές κατηγορίες. Μια προσπάθεια που διήρκησε 10 περίπου μήνες και για 49 παιχνίδια. Όλα πήγαν καλά. Πετύχαμε το βασικό στόχο που είχαμε, η ομάδα να πάρει το πρωτάθλημα. Και από εκεί και πέρα θα τα συζητήσουμε παρακάτω. Όλα αυτά. Θα δούμε τι έγινε κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος, τι έγινε στην διαδικασία των play-off, αλλά και τι μέλη γενέστε, αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο τους φιλάθλους από εδώ και πέρα. Πριν όμως συνεχίσουμε την συζήτησή μας, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ από τον χθεσινό αγώνα στο Τραγανό, να δούμε τα γκολ, τα 3 γκολ που πέτυχε ο Σωτηρόπουλος, τους πανηγυρισμούς και βεβαίως και κάποιες δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Το ρεπορτάζ έχει ετοιμάσει ο καλός συνάδελφος ο Κώστας Γκελντής. Viva!
συγχαρητήρια στα παιδιά, στον προπονητή, στο team όλων των τεχνικών που ασχολήθηκε με τον Πανελλακό και πάνω απ' όλα στους αφανείς ήρωες που ήσαν εκλεκτοί συμπολίτες μας που έδωσαν την ψυχή τους και βοήθησαν οικονομικά ώστε αξιοπρεπώς να περάσει τις δύσκολες στιγμές του Πανελλακός. Πιστεύω τώρα πια όλη η πόλη θα είναι δίπλα του. Σήμερα είναι μια μεγάλη στιγμή για την ομάδα μας. Επανέρχεται στις εθνικές κατηγορίες μετά από 2 χρόνια δράνειας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, ευτυχισμένοι όλοι οι άνθρωποι του Πανελλακού που κάναμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια φέτος. Όλοι βάλαμε το λιθαράκι μας για να πετύχουμε αυτό το στόχο που πιστέψαμε δεν ήταν και τόσο εύκολο όσο φαινόταν αρχικά. Μια δύσκολη χρονιά φτάνει στο τέλος της. Δικαιωμένη. 10 μήνες μες στο γήπεδο. Περάσαμε μια τρομερή χρονιά. Και λίγο στο τέλος τώρα κουραστήκαμε, χωθήκαμε, να το πω, δεν ξέρω. Τέλος καλό, όλα καλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς που μας πιστέψαν από την αρχή, σαν ομάδα. Μάλιστα, ακούσαμε λοιπόν τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, είδαμε τους πανηγυρισμούς, είδαμε και τα γκολ στο Τραγανό. Να επιστρέψουμε λοιπόν στην συζήτησή μας με τον Σπύρο Αντωνόπουλο, τον προπονητή των πρωταθλητών του Πανελλακού. Σπύρο Αντωνόπουλε, μου έλεγες τώρα όσο βλέπαμε το βίντεο ότι από την αρχή του παιχνιδιού, από την ώρα που ήσασταν στα αποδυτήρια στο Τραγανό, πίστεψες και συνειδητοποίησες ότι χθες δεν υπήρχε άλλο αποτέλεσμα εκτός από την νίκη για τον Πανελλακό. Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο μας το έδωσαν με την συμπεριφορά τους οι παίχτες. Γενικώς υπήρχε μια πίστη η οποία φαινόταν και στις κινήσεις τους, φαινόταν και στη γενικότερη συμπεριφορά τους. Παρότι εμείς ξέραμε ότι έχουμε και άλλη ευκαιρία, αν από χθες δεν τα καταφέρναμε, είχαν πιστεί ήδη οι ποδοσφαιριστές, θες από τη δική μας τη δουλειά, θες από τη δική τους την υπευθυνότητα, ότι εχθές έπρεπε το πρωτάθλημα να τελειώσει και να γυρίσουμε στον πύργο πρωταθλητές. Και τα κατάφεραμε περίφημα. Και όντως το άξιζαν με βάση την παρουσία τους, την παρουσία σας σε όλη την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Η διαφορά από τις υπόλοιπες ομάδες και η βαθμολογική διαφορά, πέρα από την διαφορά στην απόδοση, ήταν πάρα πολύ μεγάλη, 19 βαθμούς, αν δεν κάνω λάθος, ή παραπάνω. Ναι, ναι. 19 βαθμούς. Όμως στην διαδικασία των play-off κάτι άλλαξε. Δεν ξέρω, το άγχος, το βάρος ότι πρέπει οπωσδήποτε να ανέβουμε, το γεγονός ότι οι άλλες ομάδες δεν είχαν να χάσουν και τίποτα. Τι ήταν οι παράγοντες που εσύ πιστεύεις ότι άλλαξαν τα πράγματα στα play-off? Νομίζω ότι καταρχήν δεν ήταν ένας παράγοντας, ήταν αρκετοί παράγοντες οι οποίοι επηρέασαν κατά έναν τρόπο την ομάδα και είχε για τα 2-3 παιχνίδια αρχικά τον Μπαράζ δεν είχε καλή παρουσία. Αρχικά είναι αυτό που είπατε και εσείς, ότι μια ομάδα η οποία έχει πιστοποιήσει βαθμολογικά ότι είναι καλύτερη από τις άλλες, γιατί αυτό που αντικειμενικά προσδιορίζει την αξία κάθε ομάδα είναι ο βαθμολογικός πίνακας και αυτός ο πίνακας έδειχνε ότι ο Πανελλακός είναι κατά 19 βαθμούς πιο μπροστά από τον δεύτερο. Αυτό δημιουργούσε ένα άγχος ότι εμείς έπρεπε να αποδείξουμε πάλι ότι είμαστε καλύτεροι. Υπήρχαν άλλες ομάδες οι οποίες δεν είχαν ως βασικό στόχο το πρωτάθλημα. Αυτές έπαιζαν πολύ πιο ελεύθερα από εμάς. Εμείς ήμασταν μια ομάδα που σχεδιάστηκε γι' αυτό. Είχε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια η ομάδα. Είχε κάνει μια καλή αγωνιστική παρουσία σε 34 αγωνιστικές και παρά τα αυτά αυτό δεν έφτανε. Άρα ήμασταν μια ομάδα που λειτουργούσαμε όλη τη σεζόν με αυτό το άγχος, με αυτή την πίεση. Και αυτή η πίεση, ξέρετε ότι όσο περνάει ο χρόνος, είναι εις βάρος αυτού που την έχει. Και νομίζω ότι σε αυτή τη χρονική στιγμή η ομάδα φάνηκε να είναι πολύ πιεσμένη από όλη αυτή τη διαδικασία. Παράλληλα, είμαστε μια ομάδα η οποία έπαιξε με το χθεσινό 49 επίσημα παιχνίδια. Γιατί παίξαμε το πρωτάθλημα, παίξαμε όλα τα παιχνίδια του κυπέλου και τον τελικό, παίξαμε στο κύπελλο Ερασιτέχνων Ελλάδος. Τον περασμένο μήνα που οι άλλες ομάδες έκαναν 3 επίσημα, εμείς κάναμε 7. Αυτό δηλαδή η ομάδα είχε πολλές αγωνιστικές υποχρεώσεις και υπήρχε μια κούραση, ξέχωρα την ψυχολογική και τη σωματική. Υπήρχε μια περίοδος που εγώ για προσωπικούς λόγους υγείας κυρίως έλειψα από την ομάδα και όλα αυτά επηρεάζουν. Επέστρεψε την... σιδερένιος πάντως. Ναι, να είστε καλά. Να ξέρετε να καλά. Ότι σε μια ομάδα αυτά που φαίνονται απλά για τους απ' έξω
στο εσωτερικό της, στη δομή της και στη λειτουργία της έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Μάλιστα. Και οι λεπτομέρειες είναι αυτές που προδίδουν καμιά φορά και το πώς θα επιτευχθεί κάτι. Τι είναι αυτό που σου έκανε ιδιαίτερη και μεγαλύτερη εντύπωση κατά την παρουσία σου φέτος στο μπάγκο του Πανιλιακού, Σπύρο? Έχεις πολλές επιτυχίες ως προπονητής, έχεις καθίσει στον πάγκο και άλλων έτσι αξιόλογων ομάδων και εδώ στην Ηλία αλλά και σε γειτονικούς νομούς. Στον Πανιλιακό ήταν κάτι που σε έκανε έτσι να αισθανθείς διαφορετικά? Κοιτάξτε, το Πανιλιακός είναι μια ομάδα η οποία έχει ένα πολύ μακρύ παρελθόν και κυρίως έχει και μεγάλο παρελθόν. Δηλαδή και μεγάλη ιστορία και πολύ σημαντική ιστορία. Είναι μια ομάδα η οποία συνοδεύεται από πράγματα που προδίδουν ότι έχει παίξει επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι και καλό και κακό. Ήμασταν δηλαδή μια ομάδα που έπρεπε να παίζει ερασιτεχνικό σε ερασιτεχνικό πρωτάθλημα, αλλά να έχει νοοτροπία επαγγελματικής ομάδος. Αυτό που λέω εγώ νοοτροπία ίσχυε και στα αποδυτηριά μας και στις προπονήσεις μας και στους φιλάθλους μας. Έπρεπε δηλαδή μέσα σε ένα ερασιτεχνικό περιβάλλον να έχουμε μια άκρως επαγγελματική παρουσία. Αυτό δεν είναι εύκολο να ξέρεις στο ποδόσφαιρο. Είναι κάτι οξύμορο. Να συμμετέχεις σε ένα ερασιτεχνικό πρωτάθλημα και να σε διαπρέπει μια επαγγελματική συμπεριφορά. Έχεις δίκιο. Τους φιλάθλους πώς τους είδες? Ήταν κοντά σας από τη μια πλευρά, από την άλλη ήταν και απαιτητικοί. Κοιτάξτε, θεωρώ. Οι απαιτήσεις, όλοι οι φιλάθλοι είναι απαιτητικοί, πόσο μάλλον στον Πανιλιακό που είναι μια ομάδα η οποία έχει παίξει στην αλφαεθνική. Εγώ αυτό που αξιολογώ από τους φιλάθλους είναι ότι η ομάδα δεν βρέθηκε πουθενά μόνη της. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σίγουρα είναι αυτό που είπατε προηγουμένως ότι ήταν απαιτητική. Αυτό που πρέπει να καταλάβει ο φιλάθλος, και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τους φιλάθλους του Πανιλιακού, είναι ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα το οποίο έχει πολλούς παράγοντες που δεν είναι αντικειμενικοί και δεν μπορούν να προσδιοριστούν πριν από ένα παιχνίδι και είναι υποχρεωμένοι όλοι αυτοί που απαρτίζουν μια ομάδα να πρέπει να διαχειρίζονται αυτούς τους παράγοντες που δεν έχουν ελεγχθεί από πριν. Και καμιά φορά συμβαίνουν πράγματα ακόμα και σε πολύ μεγάλες ομάδες και σε πολύ μεγάλες διοργανώσεις παράλληλα, οι οποίες φέρνουν σε δύσκολη θέση τις ομάδες. Και πρέπει όλοι μαζί να παραμένουν ψύχρεμοι. Και μπορώ να σας πω επί την ευκαιρία ότι αυτό που έπαιξε ρόλο και η ομάδα εχθές ήταν πολύ διαφορετική σε σχέση με τα δύο προηγούμενα παιχνίδια, είναι ότι ο Πανιλιακός κατάφερε να κρατήσει μέσα στα αποδυτηριά του μια πολύ σημαντική ηρεμία και πίστη για αυτό που κάνει. Και νομίζω ότι αυτό ήταν το κυριότερο στοιχείο που μας έδωσε το παιχνίδι εχθές. Και βεβαίως αυτό θα πρέπει να το πούμε ότι οφείλεται στην τεχνική ηγεσία. Ο προπονητής είναι αυτός και οι συνεργάτες του βέβαια. Έχει έναν πάρα πολύ αξιόλογο συνεργάτη. Έχει παίξει στον Πανιλιακό. Οπότε, ας πούμε, γνωρίζει και κάποιες έτσι λεπτομέρειες γύρω από το πώς πρέπει να είναι τα αποδυτήρια του Πανιλιακού, το Φώτα, το Μοσχογιάννη, αλλά εσύ είσαι αυτός που δίνει τις κατευθύνσεις, δίνει τις οδηγίες. Λοιπόν, φροντίζεις να υπάρχει αυτή η ηρεμία και η πίστη, όπως είπες, για την επίτευξη του στόχου. Εντάξει, είναι συλλογικό όλο αυτό, αλλά θα σας πω και κάτι άλλο τώρα. Εγώ, το οποίο ας υποθέσουμε ότι εγώ δεν είμαι καλός προπονητής, θα σας κάνω μια απλή τοποθέτηση. Θα σας πω κάτι. Υπάρχει μια ομάδα η οποία έχει παίξει 48 παιχνίδια μέχρι πριν το χθεσινό και έχει κάνει 42 νίκες. Με τους ίδιους ποδοσφαιριστές. Χωρίς προσθήκες τον Ιανουάριο. Δηλαδή, επειδή αυτοί οι άνθρωποι έκαναν μία ήττα και μία ισοπαλία σε ρί, έπρεπε να απαξιωθούν από μένα? Καλά, εγώ δεν είμαι καλός προπονητής. Ας σας βάλω ένα απλό ερώτημα. Αν ήσασταν εσείς που δεν είστε προπονητής, έπρεπε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι εργαζόμενοι. Έχουν κάποιους εργαζόμενους οι οποίοι έχουν με τη δουλειά τους προωθήσει μια επιχείρηση σε ένα πολύ καλό σημείο. Επειδή έχουν μια κακή περίοδο, πρέπει να απαξιώσουμε τη δουλειά τους ή να κοιτάξουμε να λύσουμε το πρόβλημα και να πάμε εκεί που ήμασταν. Ή να την απαξιώσουμε την ομάδα. Προτιμήσαμε να κάνουμε το αυτονόητο. Να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους που μας είχαν φέρει σε αυτό το καλό επίπεδο. Αυτό κάναμε, κάναμε κάτι άλλο. Μάλιστα. Τώρα, αυτό που ενδιαφέρει τον φιλάθλο κόσμο είναι το τι γίνεται την επόμενη χρονιά. Μια χρονιά που θεωρητικά τουλάχιστον θα είναι πολύ πιο δύσκολη από την φετινή. Γιατί άλλο Α τοπική κατηγορία, άλλο Γ εθνική. Ανεβαίνουν τα budget, ανεβαίνουν υποχρεώσεις, ανταγωνισμός πολύ πιο έτσι υψηλός. Καταρχήν, με σένα υπάρχει μια συμφωνία, αν δεν κάνω λάθος, και για την επόμενη χρονιά. Διετή συμφωνία έχεις κάνει με τη διοίκηση. Δεν έχει αλλάξει κάτι πάνω σε αυτό. Βεβαίως,
Απομένει να το έτσι επιβεβαιώσετε τις επόμενες μέρες. Ναι, υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία για διετής συνεργασία. Από εκεί πέρα να ξέρετε ότι η επόμενη μέρα είναι σαφώς πιο δύσκολη από την σημερινή και τη χθεσινή. Η φετινή χρονιά, ήταν μια χρονιά η οποία από φύση το πρωτάθλημα αυτό είναι πιο προσιτό να κάνεις πρωταθλητισμό. Η επόμενη χρονιά έρχεται σε ένα πρωτάθλημα που αναδιαθρώθηκε και θα μιλάμε για ομάδες 16 στο σύνολο και οι 6 από αυτές θα πέφτουν. Έτσι είναι μια αρχική τοποθέτηση που έχει γίνει από την ΕΠΟ. Άρα μιλάμε ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για να μείνει στην κατηγορία. Έχω την αίσθηση ότι οι άνθρωποι που τρέχουν την ομάδα, οι άνθρωποι του Πρισσού, είναι άνθρωποι οι οποίοι για μένα έχω δει μια δομημένη συμπεριφορά. Νομίζω ότι με τη βοήθεια τη δική τους και της πόλης θα καταφέρουν να στηρίξουν τη νέα χρονιά, η οποία θα χρειαστεί και μεγάλη προσπάθεια από αυτούς και μεγάλη συμμετοχή από αυτούς και μεγάλη συμμετοχή από την πόλη για να καταφέρει η ομάδα να πετύχει τους στόχους που θα θέσει. Δεν είναι το ίδιο ένα πρωτάθλημα τοπικό με ένα πρωτάθλημα επαγγελματικό. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Και βεβαίως του χρόνου θα έχουμε τρεις ομάδες στην Γάμα Εθνική, πέρα από τον Πανιλιακό, τον Αστέρα Μαλλιάδας και τον ΠΑΟ Βάρδας. Οπότε μιλάμε για έτσι και έναν ανταγωνισμό σε επίπεδο νομού, ο οποίος μακάρι να είναι υγιής ανταγωνισμός. Κοιτάξτε, επειδή εγώ ήμουν τα τελευταία δύο χρόνια στη Γάμα Εθνική και έχω συμμετάσχει και με ομάδα της Ηλίας και εκτός Ηλίας στο πρωτάθλημα, εγώ δεν έχω δει στα μεταξύ παιχνίδια ηλιακών ομάδων να υπάρχουν. Δηλαδή πράγματα που άσχημα. Νομίζω ότι καμιά φορά το γεγονός ότι παίζουν σε τοπικό πρωτάθλημα τους δίνει ένα δικαίωμα να γίνονται λίγο πιο, να γίνονται πράγματα που δεν πρέπει. Σωστό. Όταν συμμετέχουν σε ανώτερα πρωταθλήματα, θες γιατί και η διαχείριση, η γενικότερη διαχείριση των παιχνιδιών επαφίεται σε ανθρώπους εκτός νομού. Θες ότι οι διαιτητές είναι εκτός νομού, θες ότι είναι πιο αυστηρό το πρωτάθλημα, πιο αυστηροί όλοι αυτοί οι συντελεστές των παιχνιδιών. Τα παιχνίδια πάνε σε πολύ νορμάλες συνθήκες. Και δεν νομίζω ότι θα υπάρχει πρόβλημα. Είναι καλό όμως αυτές τις τρεις ομάδες να είναι στην εθνική κατηγορία αυτή και να παραμένουν, γιατί έτσι βοηθιέται πολύ το ηλιακό ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Σπύρο Αντωνόπουλε, για μια ακόμη φορά να σου δώσουμε συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια πολύ. Σε όλη την ομάδα, από τον πρώτο έως τον τελευταίο, από τη διοίκηση έως τον τελευταίο ποδοσφαιριστή και τον τελευταίο υπάλληλο, γιατί πραγματικά ο καθένας από εσάς έδωσε τον καλύτερό του. Αυτό για να επιστρέψει ο Πανιλιακός στις εθνικές κατηγορίες. Μια νέα σελίδα αρχίζει στο Πανιλιακό. Ελπίζουμε να αυτό το νέο βιβλίο μάλλον να έχει πολλές σελίδες και να μην φτάσουμε στο τέλος της επόμενης χρονιάς και επιστρέψουμε πάλι στα ίδια. Ίσως είναι το στοίχημα για όλους σας από εδώ και πέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε και εσύ καλά. Λοιπόν, και εμείς κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα είμαστε ξανά αύριο, όπως πάντα, στις 3.30 το μεσημέρι. Το βράδυ στις 9, κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΟΡΤ με όλη την ειδησιογραφία της ημέρας. Θα ακολουθήσει με πολύ πολύ παρασκήνιο, αθλητικό παρασκήνιο, η εκπομπή «Ώρα για σπορ» με τον Γιώργο Αστερή, με ρεπορτάζ όχι μόνο από τον Πανιλιακό, αλλά και πολλές πληροφορίες για το τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα, για τον Πανιλιακό, για τον Αστέρα, για τον ΠΑΟ Βάρδας, αλλά και για τις υπόλοιπες ομάδες της περιοχής μας. Εμείς σας αποχαιρετούμε και σας έχουμε ως έκπληξη στο τέλος της εκπομπής ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Κώστας Ογγελτής με τα γκολ, όλα τα γκολ του Πανιλιακού από την πρώτη αγωνιστική μέχρι και χθες στο Τραγανό. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Ένα δύο τρία δύο, είναι σύντομα, έλεγα τα ίδια.
πέρσι.
precious arms, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, hold on, if you fall, get up, hey, hey, time it up, me that sangarewa, cause this is Africa, time it up, me that, hey, hey. This time for Africa. Listen to your dad, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line. Y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation.